Γεια σας. Σήμερα έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω το δεύτερο μέρος της ερευνητικής εργασίας για τη μέλισσα. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Σπάρτακο Πατεράκη και όλους τους συντελεστές των φρικτοριών για την ουσιαστική υποστήριξή τους. Επίσης, ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και τη βοήθειά της την επιστημονική ομάδα, η οποία συνεχώς διευρύνεται με νέα μέλη. Την παρούσα μελέτη έχουν επιμεληθεί με αλφαβητική σειρά. Η δόκτωρ Γκαρλέμου Καλίνα, βιολόγος. Η κυρία Δημοπούλου Εκατερίνη, ιατρός νευρολόγος. Η κυρία Θάνου Ζωή, εντομολόγος, υποψήφια διδάκτορ. Ο κύριος Λιάπης Θεόδωρος, οστεοπαθητικός, φυσικοθεραπευτής και εκπαιδευτικός. Και το νέο μας μέλος, η δόκτωρ Σιαλακούμα Αφροδίτη, ιατρός εμβριολόγος. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Στη σημερινή μας παρουσίαση θα αναλύσουμε υπέροχα μηνοϊκά κοσμήματα, ξεκινώντας με τη μέλισσα των μαλλίων. Είναι ένα από τα γνωστότερα καλλιτεχνικά δείγματα μηνοϊκής κοσματοποιίας. Αναπαριστά δύο αντικριστές μέλισσες που αποθηκεύουν μία σταγόνα μέλι. Στα πόδια τους κρατούν ένα στρογγυλό δίσκο με κοκκιδωτή διακόσμηση. Ο κοσματοποιός φιλοτεχνεί τα σώματα και τα φτερά των μελισσών μαζί με τρεις χρυσούς δίσκους που κρέμονται δύο από τα φτερά και ένας από το κέντρο των σωμάτων τους. Ενώ μία σειρμάτινη σφαίρα και ο κρίκος ανάρτησης στέκονται πάνω από τα κεφάλια τους σαν κορώνα στην κορυφή. Εδώ ο μικρογλύπτης μας παρουσιάζει δύο εργάτριες μέλισσες. Η μία είναι η συλλέκτρια, η οποία διαβιβάζει το νέκταρ στην οικιακή μέλισσα και με αυτόν τον τρόπο προσθέτουν τα απαραίτητα ένζημα που χρειάζονται ώστε να συμπυκνωθεί το μέλι. Και στο κέντρο, στην καρδιά του κοσμήματος, βλέπουμε τις μέλισσες να κρατούν ανάμεσα στα διασταυρωμένα πόδια τους ένα στρογγυλό δίσκο που μοιάζει με κόκκο γύρις. Η πρώτη αυτή ανάγνωση του κοσμήματος αναφέρεται στην εξωτερική περιγραφή του κόσμου που μας περιβάλλει, στον οποίο ανήκει και το Βασίλειο των Μελισσών. Το πρώτο κυρίαρχο και καθοριστικό σύμβολο βρίσκεται ως στέμμα στην κορυφή, ως βασιλική κορώνα, επάνω από τα δύο κεφάλια των μελισσών. Είναι μία χρυσή σειρμάτινη σφαίρα αποτελούμενη από 10 ημικύκλια, με ένα επίσης χρυσό σφαιρίδιο, να κινείται ελεύθερα στο εσωτερικό της. Δικαίως τοποθετείται ως κορυφαίο, διότι είναι ένα από τα σημαντικότερα και ιερότερα σύμβολα. Και ξέρετε γιατί? Επειδή ακριβώς σηματοδοτεί την αρχή της ζωής, την γένεση. Συγκεκριμένα, βρισκόμαστε σε εκείνο το αρχικό βιολογικό στάδιο ανάπτυξης, όπου μόλις έχει ενωθεί ένα οάριο με ένα σπερματοζωάριο. Η σειρμάτινη σφαίρα αναπαριστά τη μητωτική άτρακτο, την οποία βλέπουμε εδώ, και η οποία μέσα της περιέχει το ζυγωτό, το πρώτο κύτταρο του εμβρίου. Από εδώ ξεκινά η ζωή και ο άνθρωπος. Το ζυγωτό είναι το πρώτο κύτταρο που δημιουργείται με την ένωση του μητρικού και πατρικού κυταρικού πυρήνα και έτσι περιέχει το ανασυνδυασμένο DNA των δύο γονέων σε ένα τρίτο, διαφορετικό πλέον DNA που θα έχει το παιδί. Όταν οι γαμέτες, ο άριος σπερματοζωάριο, συγχωνεύονται, δημιουργώντας το ζυγωτό, αυτό περιέχει 46 χρωμοσώματα, 23 πατρικής και άλλα 23 μητρικής προέλευσης. Όταν έχουμε ένα οάριο και ένα σπερματοζωάριο χωριστά, τότε έχουμε έναν πιθανό άνθρωπο. Μπορεί να ενωθούν, αλλά μπορεί και όχι. Όταν όμως γίνει η γονιμοποίηση και ενωθούν, τότε κυριολεκτικά σχηματίζεται το ένα και μοναδικό, το πρώτο και παντοδύναμο ζυγωτό, που περιέχει ολόκληρη την πληροφορία, ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα νέο, διαφορετικό οργανισμό από την αρχή. Είναι ένας πραγματικός άνθρωπος πλέον, όχι εν δυνάμει, αλλά εν ενεργεία, αποτελούμενος μόλις από ένα ενεργοποιημένο κύτταρο. Το ζυγωτό εν συνεχεία θα ακολουθήσει διαδικασίες με την εξής σειρά: διαίρεση, διαφοροποίηση, ανάπτυξη. Ας δούμε όμως όλες αυτές τις διαδικασίες μέσα από την εικαστική γραφή
του άγνωστου καλλιτέχνη, όπως μας τις έχει σχεδιάσει και αποτυπώσει επάνω στο κόσμημα της μέλισσας των μαλλίων. Σε διαγράμματα βιολογίας, παράλληλα με το κόσμημα, βλέπουμε σημειωμένο με μπλε βέλος το πρώτο στάδιο ανάπτυξης, όπου περίπου 24 ώρες μετά τη γονιμοποίηση έχει δημιουργηθεί το ενεργοποιημένο μονοκύτταρο ζυγωτό με το DNA και των δύο γονέων. Από αυτό το σημείο και μετά αρχίζει η διαίρεσή του, όπου πάβει πλέον να ονομάζεται ζυγωτό και από εκεί και ύστερα αρχίζει η εμβρυϊκή περίοδος. Η λέξη έμβριον προέρχεται από το ρήμα βρύο, που σημαίνει ανθίζω, αυθονώ. Έμβριον λοιπόν είναι αυτό που ανθίζει και πολλαπλασιάζεται μέσα στη μήτρα, μέσα στην κοιλιά. Η παρομοίωση του εμβρίου ως άνθος που αναπτύσσεται και ανθίζει είναι κυριολεξία, όπως θα δούμε, και όχι μόνο μία όμορφη ποιητική έκφραση. Η διαίρεση του κυττάρου πραγματοποιείται με μία σειρά μητωτικών κυτταρικών διαιρέσεων με ταχεία διαδοχή, όπως μας δείχνει η μητωτική άτρακτος. Και εδώ. Κάθε οργανισμός, ξεκινώντας από τον μονοκύτταρο ζυγωτό, στη συνέχεια φθονεί, ανθίζει και μετατρέπεται σταδιακά σε ένα σύνθετο πολύπλοκο και πολυκύτταρο σώμα. Με κορυφαίο εξελικτικό παράδειγμα, τον ανθρώπινο οργανισμό με τα τρισεκατομμύρια κύτταρα. Το δελφικό παράγγελμα «γνώθης αυτόν, γνώρισε τον εαυτό σου» έχει εφαρμογή και στο βιολογικό επίπεδο. Μέσα από τη γνώση του τρόπου κατασκευής και του πώς λειτουργεί ο οργανισμός μας, θα κατανοήσουμε και την άμεση σύνδεσή μας με τους φυσικούς, δημιουργικούς, πανσυμπαντικούς νόμους. Η φύση δημιουργεί με τους ίδιους νόμους, σύμπαν και οργανισμούς. Το κόσμο των μαλλίων οπτικοποιεί τους κοινούς φυσικούς νόμους, τις κοινές βιολογικές διαδικασίες που συμβαίνουν στα αρχικά εξελικτικά στάδια τόσο κατά τη δημιουργία του ανθρωπίνου εμβρίου, όσο και του εμβρίου των μελισσών. Στο πρώτο διάγραμμα, στην πρώτη σειρά, βλέπουμε την ανάπτυξη του εμβρίου ενός αρθρόποδου ημενόπτερου εντόμου, όπως είναι η μέλισσα, δηλαδή τη διαίρεση του πρώτου ζυγωτού σε πολλά κύτταρα, σταδιακά, μέχρι την δημιουργία της βλαστοκίστης, εδώ. Σύμφωνα με το δεύτερο διάγραμμα, την ίδια διαδικασία ακολουθεί και η ανάπτυξη του ανθρωπίνου εμβρίου. Στην εικόνα παρατηρούμε ότι κάθε κουκίδα είναι ένας πυρήνας που περιέχει όλο το DNA του κυττάρου. Εξωτερικά το μέγεθος της μάζας δεν αλλάζει, αλλά εσωτερικά διαιρείται και πολλαπλασιάζεται όλα τα κύτταρα σε μεγάλο ρυθμό αντιγράφοντας το DNA, με γρήγορους ρυθμούς, αυξάνοντας συνεχώς έτσι τον αριθμό των πυρήνων και την ποσότητα του DNA που περιέχει μάζα. Βλέπουμε λοιπόν ότι τις πρώτες μέρες το πλήθος των κυττάρων του ανθρωπίνου εμβρίου και της μέλισσας ακολουθούν τον ίδιο αναπτυξιακό ρυθμό και αριθμό. Η φύση δημιουργεί τα πάντα σύμφωνα με τη μαγεία των μαθηματικών. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι συνήθως, αλλά όχι πάντα, τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται σε ζυγό αριθμό και με ρυθμό αναδιπλασιασμού. 2, 4, 8, 16 και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν τη δημιουργία της ζωής να στηρίζεται σε μαθηματικές πράξεις, όπως είναι ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση των κυττάρων. Επίσης η πρόσθεση, 23 στην 23 ίσον 46 χρωμοσώματα, αλλά και η αφαίρεση, που είναι ο απαραίτητος κυταρικός θάνατος σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης του εμβρίου. Δικαίως λοιπόν, στα πυθαγορικά ακούσματα του Ιαμβλήχου διαβάζουμε «Τι το σοφότατον αριθμός, δεύτερον δε ότις πράγμασιν τα ονόματα θέμενος». Ενώ στα θεολογούμενα της αριθμητικής, επίσης του Ιαμβλήχου έχουμε τη φράση «Διότι όλων μεν των γενέσεων ρίζα είναι η μονάς, κίνησης δε προς κάτι είναι η διάς». Ο αριθμός λοιπόν και τα ονόματα μας δίνουν πολλές και σημαντικές πληροφορίες. Εδώ βλέπουμε μία γεωμετρική αναπαράσταση της Πυθαγόριας μονάδος που ονομάζεται και θείο πρωταρχικό «ον»
και δίπλα αναπαράσταση της Διάδος. Αντίστοιχα, στις κάτω εικόνες έχουμε ένα όριμο οάριο ως μονάδα, ως ρίζα της ζωής και δίπλα το ζυγωτό, ως την πρώτη ζωογονική Διάδα και κίνηση προς την ανάπτυξη. Η ιερή γεωμετρία και τα μαθηματικά πρωτοστατούν στη δημιουργία της ζωής. Η πρώτη κάθετη στήλη με επαναλαμβανόμενα γεωμετρικά σχήματα στο τέλος δημιουργεί ένα από τα ιερότερα παγκόσμια σύμβολα και αυτό είναι το άνθος της ζωής. Η δεύτερη κάθετη στήλη με σχέδια μας δείχνει την αντίστοιχη εξέλιξη και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων από το οάριο και το σπερματοζωάριο μέχρι το στάδιο βλαστοκίστη. Και η τρίτη στήλη με εικόνες από τη βιολογία μέσα από υπερσύγχρονα μικροσκόπια επιβεβαιώνει επιστημονικά τις δύο προηγούμενες αναφορές. Άνθος της ζωής λοιπόν, γιατί ονομάστηκε έτσι? Πήρε το σοφότατο αυτό όνομα διότι σχηματοποιεί και μας παρουσιάζει στη δημιουργία του εμβρίου εκείνο το εξελικτικό στάδιο που ονομάζεται βλαστοκίστη. Έχουμε πολλά έργα στην παγκόσμια ιστορία της τέχνης όπου συναντάμε το συγκεκριμένο σχέδιο. Το άνθος της ζωής ως σύμβολο υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Επίσης, διπλό άνθος της ζωής βλέπουμε στο ναό του Θεού Οσύριδο στην Άβυδο. Τρισδιάστατο άνθος της ζωής έχουμε στο μεγάλο παλάτι στην Μπαγκόγκ στην Ταϊλάνδη. Και σε ένα σχέδιο του Λεωνάρδο Νταβίντσι βλέπουμε ότι έχει μελετήσει λεπτομερώς το άνθος της ζωής. Προσέξτε ότι το σχήμα του είναι εξάγωνο όπως και τα κελιά των μελισσών, όπου τοποθετούν τα αυγά τους και εκεί μεγαλώνουν οι νύμφες. Κυριολεκτικά είναι η εμβριοθάλαμη των μελισσών. Το σοφότατο όνομα του εξάγωνου κελιού, κελιού μίας κυρίθρας στα αρχαία ελληνικά είναι ο κύταρος. Συνειδητοποιούμε πως η γεωμετρία και τα μαθηματικά είναι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργεί η φύση και μέσα από αυτά μορφοποιεί όλο τον κόσμο. Μετά ο άνθρωπος, γνωρίζοντας και μιμούμενος αυτά τα συμπαντικά μέτρα, δημιουργεί έργα τέχνης σε μικρότερη κλίμακα τα κοσμήματα. Επιστρέφουμε στη χρυσή μέλισσα των Μαλίων με ένα ερώτημα. Εκτός από τη μητωτική άτρακτο που είναι στην κορυφή, με ποιον επιπλέον τρόπο αναγνωρίζουμε στο κόσμημα τη διαδικασία της μύτωσης, η οποία οδηγεί στη διαίρεση και στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων από ένα σε πολλά? Όπως έχουμε αναφέρει και άλλες φορές, τα χρωμοσώματα κατά το στάδιο της μύτωσης έχουν το χαρακτηριστικό χιαστή σχήμα. Έτσι, στο κόσμημα, ο καλλιτέχνης αποτυπώνει το σύμβολο ώστε να το αναγνωρίσουμε και γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε στο βιολογικό στάδιο της μύτωσης από το χιαστή σχήμα που σχηματίζουν τα πόδια των μελισσών. Επίσης, το χιαστή σχήμα στη βιολογία το συναντάμε και κατά τη διαδικασία της μείωσης και του επιχειασμού όταν δημιουργούνται οι γαμέτες οάριο και σπερματοζωάριο. Στο κόσμο της μέλισσας των Μαλίων όμως έχει ήδη γίνει η ένωση οαρίου σπερματοζωαρίου σε ζυγωτό, οπότε από εκεί και ύστερα ακολουθούν μητωτικές διαιρέσεις πλέον. Εφόσον το χιαστή σχήμα είναι η διαίρεση και η μύτωση, τότε τι κρατούν οι μέλισσες στα διασταυρωμένα πόδια τους? Κρατούν ένα σημαντικότατο σύμβολο. Ας δούμε ποιο είναι αυτό. Καθώς συνεχίζεται η κυταρική διαίρεση, παράγεται μία κούφια σφαίρα από βλαστοκύτταρα που περιβάλλουν το εσωτερικό μίας κοιλότητας, η οποία γεμίζει υγρό και αυτή ονομάζεται βλαστοκίστη, η οποία κυριολεκτικά είναι το άνθος της ζωής. Η βλαστοκίστη πήρε το σοφότατο όνομά της από τη λέξη βλαστός. Όπως μεγαλώνει και αναπτύσσεται το νέο βλαστάρι των φυτών και ένα άνθος, έτσι αυξάνει και το έμβριο, συν τη λέξη κίστη που σημαίνει κοιλότητα. Στην εικόνα βλέπουμε πώς είναι η ανθρώπινη βλαστοκίστη, εδώ, αλλά και ποια σχέση έχει με το κόσμο των Μαλίων.
Η ανθρώπινη βλαστοκίστη είναι ένα έμβριο που βρίσκεται περίπου στην πέμπτη μέρα ανάπτυξής του. Στο κόσμημα οι μέλισσες κρατούν με τα πόδια τους αυτόν τον δίσκο, ο οποίος σύμφωνα με έρευνα και καταμέτρηση του δόκτωρος Μινά Τσικριτζή αποτελείται από 225 χρυσούς κόκκους. Οι 225 κόκκοι που έχει το κόσμημα αναφέρονται στα κύτταρα της βλαστοκίστης, η οποία αρχικά ξεκινά από 60 με 120 βλαστοκύτταρα, αλλά καθώς κατρακυλά ελεύθερα στη σάλπιγγα, αναπτύσσεται συνεχώς και λίγο πριν εμφυτευθεί στη μήτρα, μπορεί να έχει και πάνω από 200 κύτταρα. Με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε στο πολύ σημαντικό αυτό βιολογικό σημείο, όπου έχουν συγκεντρωθεί σε μία μάζα, βλέπουμε εδώ, όλα τα βλαστοκύτταρα και έχει δημιουργηθεί ένα άντρο, ένα κενό, ένα εσωτερικό κύλωμα. Αυτό είναι το πρώτο μικροσκοπικό αλλά σημαντικό άντρο ή σπήλαιο στην εμβρυϊκή ζωή μας. Σε αυτή την εικόνα έχουμε μία τομή της βλαστοκίστης όπου το εξωτερικό στρώμα των κυττάρων λέγεται τροφοβλάστης. Και εδώ ας σταθούμε λίγο στη σοφία και στην ομορφιά που κρύβει η υπέροχη ελληνική γλώσσα. Η λέξη τροφοβλάστης αποτελείται από τις λέξεις τρέφιν και βλαστός. Κυριολεκτικά είναι η πρώτη τροφός, διότι αυτά τα εξωτερικά κύτταρα παρέχουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά στην εμβριοβλάστη, στην εσωτερική μάζα των πολυδύναμων βλαστοκυττάρων, και εδώ βλέπουμε το ίδιο, την τροφοβλάστη και εδώ την εμβριοβλάστη, από τα οποία θα βλαστήσει το σώμα του εμβρίου. Αυτά τα κύτταρα από την εμβριοβλάστη θα ακολουθήσουν στη συνέχεια 3 διαφορετικές κατευθύνσεις και θα μετατραπούν στα εξειδικευμένα κύτταρα όλων των ιστών του εμβρίου, όπως είναι ο εγκέφαλος, το αίμα, οι μύες κλπ. Το στάδιο αυτό θα το χαρακτήριζα ως ένα ιερό κομβικό σημείο. Κυριολεκτικά, η εξέλιξη της ζωής μας οδηγεί μπροστά σε ένα καθοριστικό τρίστρατο. Σε μια πορεία με 3 διαφορετικές κατευθύνσεις, οι οποίες τελικά οδηγούν στην ολοκλήρωση του ανθρωπίνου χιτόνος, του ανθρωπίνου σώματος που θα ντύσει την ψυχή. Δεν είναι όμως μόνο η μάζα των κυττάρων της εμβριοβλάστης σημαντική, αλλά είναι και το άντρο που σχηματίζεται εσωτερικά της. Από το στάδιο οάριο και σπερματοζωάριο, το νερό υπάρχει σε κάθε κύτταρό μας σε ποσοστό 75%. Η εσωτερική εμβρυϊκή κοιλότητα που δημιουργείται σε σχήμα ημισελήνου είναι γεμάτη με υγρό, όπως βλέπουμε εδώ. Και εδώ βλέπουμε την άμεση σχέση Ποσειδώνος και σελήνης. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι από τις πρώτες μέρες της δημιουργίας ενός εμβρίου, συγκεκριμένα μόλις την πέμπτη μέρα μετά τη γονιμοποίηση, το υγρό στοιχείο του Θεού Ποσειδώνος κατακλείζει και κυριαρχεί στη δημιουργία της ζωής. Τα κενά και τα πλήρη μέρη έχουν τη σημασία τους και είναι το ίδιο σημαντικά. Κατά την έκτη μέρα από τη γονιμοποίηση, το άντρο της βλαστοκίστης διατηρεί το σχήμα ημισελήνου. Η σελήνη ταυτίζεται με το γόνιμο γυναικείο κύκλο των 28 ημερών, αλλά και με τη θεά Αρτέμιδα και τον Τοκετό. Η επιρροή της σελήνης είναι πανίσχυρη τόσο στο υγρό στοιχείο του σώματός μας, όσο και ολόκληρο του πλανήτη Γη. Φτάνουμε στην επόμενη πολύ σημαντική ημέρα, στην 7η ημέρα μετά τη γονιμοποίηση, η οποία είναι και η πλέον καθοριστική. Θα δούμε ότι κατά έναν μυστηριακό νομοτελειακό τρόπο και στον τομέα της βιολογίας, πάλι οι αριθμοί θα μας δώσουν μια διαφορετική και διευρυμένη προοπτική για το τόσο σημαντικό αριθμό 7. Η 7η ημέρα μετά τη γονιμοποίηση είναι η 7η ημέρα κατά την οποία το έμβριο θα προσκοληθεί, θα ακουμπήσει στη μήτρα, όπως βλέπουμε εδώ. Μέχρι τότε κατρακυλά ελεύθερα μέσα στη σάλπιγγα. Με την εμφύτευση που ολοκληρώνεται σιγά σιγά, ξεκινά ένας διάλογος ζωής μεταξύ μητέρας και εμβρίου, οδηγώντας στην αναδιοργάνωση τόσο του εμβρίου όσο και των μητρικών ιστών. Αυτός ο βιολογικός
ψυχικός και συναισθηματικός διάλογος ανάμεσα σε μητέρα και παιδί διαρκεί για όλη μας τη ζωή. Αμέριστος σεβασμός αξίζει σε κάθε μάνα που γεννά έμβριο ή αυγό. Αυτές οι δύο πολύ σημαντικές ημέρες για τη δημιουργία του εμβρίου, η 6η και η 7η, προσδίδουν μία άλλη διάσταση στους εορτασμούς των Θαργυλίων της ελληνικής παραδόσεως. Κατά την 6η ημέρα του μηνός Θαργυλιώνος του αρχαίου Αττικού ημερολογίου, 15 Μαΐου ως 15 Ιουνίου σήμερα, είχε οριστεί να είναι η εορταστική ημέρα των γενεθλίων της θεάς Αρτέμιδος. Ο αδελφός της, ο Θεός Απόλλων, γεννιέται την 7η Θαργυλιώνος σύμφωνα με το δηλιακό λατρευτικό πλαίσιο. Επίσης, οι Αθηναίες γυναίκες, σε ένα έθιμο της εποχής, συνήθιζαν να φτιάχνουν ένα είδος ζυμαρικών με μέλι. Τα ζυμαρικά αυτά ονομάζονταν πλακούντια ή αρτίδια. Συγκεκριμένα παρασκεύαζαν 6 μικρότερα σε σχήμα ημισελήνου, τα οποία αφιέρωναν στο βωμό της θεάς Αρτέμιδος την 6η ημέρα κάθε νέα σελήνης. Έφτιαχναν και ένα 7ο πλακούντιο ή αρτίδιο σχήματος ημισελήνου, λίγο μεγαλύτερο, το ονομαζόμενο βουν, το οποίο τοποθετούσαν στο βωμό την 7η σεληνιακή ημέρα, γενέθλια ημέρα του Θεού Απόλλωνος. Επίσης παρασκεύαζαν ένα ακόμη είδος στρογγυλού πλακούντος και έβαζαν ένα αναμένο κερί στο κέντρο του, το οποίο ονομαζόταν αμφίφος. Αυτό το γλύκισμα το αφιέρωναν στη θεά Αρτέμιδα, στο ιερό της Μουνυχίας Αρτέμιδος στον Πειραιά. Την προαναφερόμενη πληροφορία μας την παραδίδει ο κύριος Λαθύρης στο τεκμηριογράφημα των Φρικτοριών με τίτλο «Το ιερό της Σταυροπόλου Αρτέμιδος, οι ιδιότητες και τα σύμβολα της θεάς Αρτέμιδος». Παρατηρώντας λοιπόν τις εικόνες από την αρχαία ελληνική τέχνη, βλέπουμε ότι αποτελούν πραγματικά τεκμήρια, τόσο κατά την παρασκευή των γλυκισμάτων, όσο και κατά την τοποθέτηση των αρτοπροσφορών σε σχήμα αύξουσας ημισελήνου, crescent moon, croissant, σύμφωνα με την ετυμολογία του κυρίου Λαθύρη, αλλά και όπως αποτυπώνονται στο ψηφιδωτό, βλέπουμε τη συμβολική συμμετοχή του Θεού Απόλλωνος με τη χαρακτηριστική παρουσία του τρίποδος. Όλα έχουν τη σημασία τους. Επιστρέφοντας λοιπόν στην εποχή μας και συνδέοντας αυτό το αρχαίο ελληνικό έθιμο με την εμβριολογία, τώρα κατανοούμε γιατί ήταν τόσο σημαντικό για τις γυναίκες να αφιερώνουν στη θεά Αρτέμιδα που εφορεύει στις γεννήσεις και στους τοκετούς τις 6 ημισελήνους. Σε κοσμικό, σε αστρονομικό επίπεδο, οι 6 σελήνες συμβολίζουν την αύξουσα πορεία του φωτός της σελήνης στον ουρανό, στην αρχή κάθε σεληνιακού μηνός. Αναλογικά, στο μικρό κοσμό της εμβριολογίας είναι η αύξηση της βλαστοκίστης, όπως βλέπουμε εδώ. Κατά τις πρώτες 6 ημέρες της γονιμοποίησης, όπως πάνω έτσι και κάτω, όπως μέσα έτσι και έξω. Η ανάμνηση της αρχής της εμφύτευσης και κάθε νέα ζωής, κατά την 7η ημέρα παρασκεύαζαν τον βουν, όπως είπαμε, που συμβολίζει την γήινη εσάρκωση, την μήτρα. Δείτε εδώ πώς μοιάζει η μήτρα με τις άλμπιγγες και τις οθήκες. Εδώ είναι το έμβριο που εγκαθίσταται στη μήτρα. Οι γυναίκες τιμούσαν με αυτό το συμβολικό τρόπο την ίδια τους τη φύση. Εόρταζαν τη διαδικασία για την εμφύτευση κάθε βλαστοκίστη στη μήτρα και την αρχή της γήινης ενσάρκωσης. Εδώ έχουμε λοιπόν ορατή σε εικόνα την οπτική ετυμολογία, θα έλεγα. Δείτε αυτό σε σύγκριση με το νόμισμα του επιθέτου της Σταυροπόλου Αρτέμιδος, η οποία μεριμνά για επιτυχείς και άρτιες γεννήσεις. Ο Νεοπλατωνικός Παρφύριος μας παραδίδει «Άρτεμι μέλισσα, σελήνη τεούσαν γενέσεως προστάτηδα, μέλισσα νεκάλουν». Ενώ μέλισσε αποκαλούνταν οι ιέριες στους δελφούς, καθώς και της Δήμητρος, της Αρτέμιδος και της Ρέας Κυβέλης.
Μετά από 7 ημέρες τελικά, κατά την 14η ή 15η ημέρα της γονιμοποίησης, όταν η γυναίκα θα περίμενε την επόμενη περίοδό της και στον σεληνιακό μήνα έχουμε πανσέλινο, τότε γίνεται η οριστική σύνδειξη, όπου το έμβριο κρύβεται, βυθίζεται εξ ολοκλήρου μέσα στο ενδομήτριο. Έτσι εξασφαλίζεται το σταθερό δέσιμο μητέρας και εμβρίου και απομακρύνεται ο κίνδυνος μιας αποβολής. Καθώς το έμβριο ριζώνει, δείτε εδώ ακριβώς, ριζώνει, βγάζει ρίζες, ριζώνει σταθερά στη μήτρα, τότε αφιέρωναν το στρογγυλό γλύκισμα το ονομαζόμενο αμφίφοντα ή πλακούντα, δηλαδή φωτεινό σαν πατσέλινο. Από εκεί ξεκινά ο άθλος της ζωής, τα γενέθλιά μας, τα οποία εορτάζονταν συμβολικά όπως προαναφέραμε με το στρογγυλό γλύκισμα των αμφίφοντα και ένα κερί στο κέντρο του, ως αφιέρωμα στη Μουνυχή Αρτέμιδα κατά την 16η ημέρα του μηνός Μουνυχιώνος. Την ημέρα που απομονώνεται το έμβριο, μούνος σημαίνει μόνος, και από εκείνη την ημέρα, την 16η ημέρα, ξεκινά να μετρά η εγκυμοσύνη. Ας δούμε γιατί άραγε το γλύκισμα το ονόμαζαν και πλακούντα. Για δύο λόγους. Πρώτον, στο σημείο που το γονιμοποιημένο, εδώ δείτε, που το γονιμοποιημένο άριο προσκολάται, εμφυτεύεται και αναπτύσσει ρίζες στο τείχωμα της μήτρας, εκεί δημιουργείται και ο πλακούντας. Και δεύτερον, διότι από τα βλαστοκύτταρα της εμβρυϊκής μάζας δημιουργείται ο ομφάλιος λόρος που συνδέει το έμβριο με τον πλακούντα. Παραθέτω ένα απόσπασμα όπως ακριβώς δημοσιεύεται σε σχετικό ιατρικό άρθρο. Ο πλακούντας είναι το πρώτο εμβρυϊκό όργανο που αναπτύσσεται. Η ανάπτυξή του ξεκινά 6 με 7 ημέρες από τη γονιμοποίηση του αρίου μέσα στη σάλπιγγα. Το στάδιο αυτό της ανάπτυξης του εμβρίου ονομάζεται βλαστοκύστη και το έμβριο αποτελείται από 107 έως 256 κύτταρα. Μετά από όλα αυτά συμπεραίνουμε ότι γνώριζαν εμβριολογία και την αποτυπώνουν στα κοσμήματα. Επίσης, ολόκληρη η ελληνική τέχνη και η θρησκευτική παράδοση περιέχουν επιστημονικές γνώσεις τις οποίες εντάσσουν στον κοινωνικό ιστό. Και συνεχίζουμε. Μετά την εμφύτευση του εμβρίου στη μήτρα, τι ακολουθεί? Μετά το στάδιο βλαστοκύστη έχουμε την έναρξη της ονομαζόμενης γαστριδίωσης και το σχηματισμό του γαστριδίου. Φανταστείτε ότι έχω ένα φουσκωμένο ελαστικό μπαλόνι και το πιέζω με το χέρι μου, δημιουργώντας έτσι μία εσοχή σαν έναν κόλπο. Στην αρχή δημιουργούνται δύο στιβάδες. Σιγά σιγά, όπως βλέπουμε εδώ. Δύο βλαστικά δέρματα. Η κατεύθυνση της εσοχής είναι ο πρώτος άξονας του σώματος. Ο κόλπος αυτός ως άξονας αποτελεί ένα αρχικό στάδιο του σχεδίου σώματος. Καθορίζει την θέση ανάπτυξης της κεφαλής και του ουραίου άκρου για κάθε όν, αλλά και το αριστερό και δεξιό. Το επόμενο χρυσό κόσμημα θα στο επόμενο χρυσό κόσμημα θα διαβάσουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Ως κληρονόμη του μήνος έχουμε έναν απερίγραπτο θησαυρό στα χέρια μας. Το υπέροχο χρυσό αυτό κόσμημα απεικονίζει το πρόσωπο, το σώμα και τα φτερά μιας δεδαλικής θεάς μέλισσας. Παρά το μικρό μέγεθός του, είναι ευδιάκριτη η μορφή γυναίκας με φενάκι, περούκα. Όπως επίσης το γυναικείο πάνω μέρος του κορμού με τα χέρια μπροστά στο στήθος. Αριστερά και δεξιά είναι τα φτερά της μέλισσας, στολισμένα με πολύ μικρά άνθη, τα άνθη της ζωής. Όταν το κόσμημα αντιστραφεί και έρθει το πάνω κάτω, παρουσιάζεται ένα άνθος σε σχήμα κρίνου. Πολύ σημαντικό σύμβολο που θα το δούμε σε άλλη εργασία. Έχουμε πάλι ένα μιξογενές ον, το οποίο από τη μέση και πάνω έχει γυναικείο σώμα και από τη μέση και κάτω σώμα μέλισσας. Σε αυτόν τον ενηγματικό συνδυασμό, ο καλλιτέχνης μας κρύβει, αλλά και μας παρουσιάζει πολλές επιστημονικές γνώσεις, όπως θα δούμε σε λίγο. Η αίρια, η θεά μέλισσα του κοσμήματος της Ελεύθερνας ταυτίζεται με το σχήμα της νέας εσωτερικής κοιλότητας
που δημιουργείται στο στάδιο γαστρίδιο με τα δύο βλαστικά δέρματα. Η θέση των βλαστοκυττάρων ακολουθείται και σχεδιάζεται από εκείνους τους μύστες καλλιτέχνες με κόκκους χρυσού, όπως μοναδικά και πολύτιμα είναι τα βλαστοκύτταρα για κάθε οργανισμό. Ζωγραφώ σημαίνει γράφω τη ζωή. Και πραγματικά, ζωγραφίζουν, μας κάνουν ορατό το χάρτη της εμβρυϊκής ζωής μας, επάνω στον άφθαρτο χρυσό καμβά της τέχνης. Τα βλαστοκύτταρα μπορούν να μετατραπούν σε κάθε τύπο κυττάρου και έχουν την ικανότητα να διαφοροποιούνται και να μεταμορφώνονται σε εξειδικευμένα κύτταρα. Και πότε γίνεται αυτό? Προσέξτε τη σημαντικότητα και πάλι του αριθμού. Από την 10η ημέρα της γονιμοποίησης. Από τον συμβαλικό και σημαντικό αριθμό 10, που είναι μία τετρακτής. 1 συν 2 συν 3 συν 4 ίσον 10. 1 συν 0, εν μονάς. Επίσης, ο αριθμός 10 σημαίνει την ολοκλήρωση ενός κύκλου, αλλά ταυτόχρονα και ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα αρχή. Θυμηθείτε τη σειρμάτινη σφαίρα με τα 10 ημικύκλια και το ζυγωτό στο εσωτερικό τους, δηλαδή η μονάς στην αρχή της ζωής. Από τη 10η μέρα λοιπόν παρατηρείται έντονη κυταρική κινητικότητα και ενεργοποιείται η διαφοροποίηση. Δηλαδή τα βλαστοκύτταρα αρχίζουν να μετατρέπονται σε εξειδικευμένα κύτταρα και να γνωρίζουν πλέον ποιο όργανο θα δημιουργήσουν. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο καθορίζεται ποια θα είναι η μοίρα τους, η αμετάκλητη πορεία και το έργο τους, που θα συνεχίσει να μας στηρίζει για όσο διάστημα θα είμαστε ζωντανοί. Ο θησαυρός του μήνος είναι ανεξάντλητος. Εδώ βλέπουμε ένα ακόμη υπέροχο χρυσό μηνοϊκό κόσμημα με μορφή γυναικείας δεδαλικής κεφαλής, έβριμα από το ιδέον άντρων του ψιλορίτη της Κρήτης. Και μόνο ότι το κόσμημα αυτό έχει βρεθεί στο ιδέον άντρων, το καθιστά ανεκτίμητο και δηλώνει τη σπουδαιότητά του για τις πληροφορίες που καταγράφει. Παρατηρούμε τη δεδαλική φενάκι περούκα, δηλαδή τα ψεύτικα μαλλιά, όπου έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον οι οριζόντιες χαράξεις που δίνουν, εδώ που βλέπουμε, σε όλες τις μορφές. Οι οριζόντιες αυτές χαράξεις δίνουν το χαρακτηριστικό σχέδιο. Τι δηλώνει όμως το συγκεκριμένο χτένισμα στην περούκα, η οποία συνεχίζει να ακολουθείται μέχρι τις μέρες μας από τους Άγγλους δικαστές? Είναι απλά προβολή κοινωνικής θέσης και εξουσίας, ή μήπως μας δείχνει με συμβολικό τρόπο και κάτι άλλο? Η φενάκη μας παρουσιάζει το εξελικτικό στάδιο γαστρίδιο του εμβρίου, αλλά ας δούμε πώς συνδέονται μεταξύ τους όλα αυτά. Κατά τη διάρκεια της εμφύτευσης στη μήτρα, η βλαστοκύστη αναδιοργανώνεται σε μια επιμήκη δομή, όπου ορίζεται ποια θα είναι η θέση του εγκεφάλου και ποια θέση θα έχει το ουραίο τμήμα, όπου θα δημιουργηθεί ο νοτιέος μυελός, όπως προαναφέραμε. Δηλαδή, οριοθετείται ολόκληρο το νευρικό σύστημα του εμβρίου. Φυσικά, ένα χρυσό κόσμημα αφιερωμένο στο ιδέον, στο σπήλαιο που γεννήθηκε ο Θεός Δίας, ο Δίας Νους, από τη μητέρα των θεών, την κοσμική μητέρα Ρέα, συμβολίζει πολλά περισσότερα. Οι οριζόντιες διαχωριστικές γραμμές, είτε είναι φτιαγμένες με χρυσούς κόκκους, είτε όχι, μας αποκαλύπτουν το μεταναστευτικό χάρτη και τις διαδρομές που ακολουθούν τα βλαστοκύτταρα. Συγκεκριμένα, η φενάκι περούκα δηλώνει το μερίδιο από αυτά τα κύτταρα που θα δημιουργήσουν την κατασκευή της κεφαλής, τον εγκέφαλο και τους νευρώνες, τον νοτιέο μυελό και τα νεύρα. Επίσης, τους φακούς των ματιών, χαρίζοντάς μας την όραση των αισθητών, αλλά και την παραγωγή των οργάνων που διατηρούν την επαφή του οργανισμού με τον έξω κόσμο, τις πύλες με το εξωτερικό περιβάλλον. Όπως μας δείχνουν τα συγκεκριμένα κοσμήματα, οι δομές που δημιουργούνται είναι η επιδερμίδα, τα λεία μέρη των μειών του προσώπου, το κρανίο, οι χόνδροι αυτιών και μύτης, τα νύχια και οι τρίχες και μυριάδες ιστοί και όργανα στο εσωτερικό του κορμού, εκεί ακριβώς που
τοποθετεί προστατευτικά τα χέρια της η αίρια μέλισσα από την ελεύθερνα της Κρήτης. Η Φενάκη συμβολίζει και προβάλλει επίσης τον απόλυτο νοητικό έλεγχο, την νοητική υπεροχή μέσα από τη μυστηριακή γνώση που είχαν οι ιερείς και οι αίριες, βασιλείς και φαραώ, αλλά και συγκεκριμένες κοινωνικές βαθμίδες. Μετά το μετασχηματισμό της στρογγυλής βλαστοκής στη επιμήκη δομή, συνεχίζεται ο πολλαπλασιασμός των βλαστοκυτάρων και φτάνουμε μπροστά στο μοιραίο τρίστρατο που προαναφέραμε. Όπως τρεις είναι και οι μοίρες. Η τρίοδος, το τρίστρατο, δηλαδή οι τρεις κατευθύνσεις της διαφοροποίησης, θα δημιουργήσουν οριζοντίως μία στρογγυλή επιφάνεια, έναν δίσκο με τρία στρώματα, αυτό εδώ, που χωρίζει τη βλαστοκίστη στη μέση. Με την χορογραφημένη σειρά κινήσεων που συμβαίνουν κατά τη διαδικασία της γαστριδίωσης, δημιουργείται πάνω ένας κενός χώρος σαν φούσκα και άλλος ένας κάτω με την τριπλοβλάστη, όπως πολύ σοφά ονομάζεται, ο τριπλός βλαστός με τα τρία στρώματα να βρίσκεται σαν πάτωμα στη μέση δύο ορόφων και διαφοροποιείται σε εκτόδερμα, σε ενδόδερμα και μεσόδερμα, όπως ονομάζονται αυτά τα επίπεδα, που είναι σημαντικά για την οργανογένεση. Η βλαστοκίστη των 225 κυττάρων μοιράζεται σε τρεις δίσκους ή στιβάδες, όπως μας δείχνει ακριβώς το κόσμα από τη μέλισσα των μαλλίων. Πράγμα που συμβαίνει σε όλα τα τριπλοβλαστικά ζώα, μεταξύ των οποίων είναι τα έντομα, η μέλισσα και ο άνθρωπος. Αυτό το πολύ σημαντικό σημείο μας το επισημαίνει ο καλλιτέχνης με τρεις δίσκους που βρίσκονται στο κάτω μέρος από το κόσμο. Η λέξη μοίρα σε πρώτη ερμηνεία σημαίνει ότι καθορίζεται το μερίδιο, το πληθυσμιακό τμήμα των κυττάρων που θα διαφοροποιηθούν. Επίσης, η λέξη μοίρα σημαίνει ότι καθορίζεται οριστικά πλέον σε ποιο κυταρικό τύπο από τους 220 περίπου θα μετατραπούν τα κύτταρα. Δηλαδή, από εδώ και πέρα, τα κύτταρα αποκτούν ταυτότητα. Έτσι, η μοίρα στο μικρό κόσμο της βιολογίας μοιράζει σε τρία μέρη και καθορίζει το λειτουργικό έργο, την ταυτότητα των κυττάρων, συνεπώς και την υγεία μας, καθώς κάθε κύτταρο καταγράφει στο DNA όλες τις πληροφορίες, αλλά και τα λάθη που σημαίνει ασθένειες, κάτι που μας ακολουθεί έως και 80 χρόνια μετά για όλη την υπόλοιπη ζωή μας. Διευρύνοντας την οπτική μας στο μέγα γήινο επίπεδο, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο οι τρεις μοίρες καθορίζουν σε πνευματικό, σε ψυχικό αλλά και σε βιολογικό επίπεδο, όπως βλέπουμε εδώ, το συνολικό δημιουργικό έργο και τη δράση του κάθε ανθρώπου για όσο χρονικό διάστημα θα βρίσκεται στη ζωή. Εδώ έχουμε ένα χάρτη. Ο Άριο σπερματοζωάριο. Μετά ζυγωτό. Έχουμε πολλαπλασιασμό κυττάρων 2, 4, 8, 16 και προχωρούμε στη βλαστοκίστη. Όλα αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα. Μετά έχουμε το γαστρίδιο με δύο στρώματα και τελικά την τριπλοβλάστη με τα τρία στρώματα. Εκτός από την ψυχική και την πνευματική τριάδα, εδώ πραγματικά μπορούμε να δούμε με τα μάτια μας σε εικόνα πλέον την υλική, την βιολογική τριμέρεια που δημιουργεί την ίδια τη ζωή. Ουσιαστικά έχουμε την πρώτη δημιουργική τριάδα ενός όντος. Έναν ίδιο δίσκο βρίσκουμε στη μινωική μέλισσα του αποκορώνου Χανίων. Η μινωική κληρονομιά μας δόρισε άλλο ένα άριστο δείγμα κριτικής χρυσοχοΐας. Είναι μία μινωική ολόχρυση μέλισσα φιλοτεχνημένη με κοκκιδωτή τεχνική πάνω σε χρυσή πλάκα και το κόσμιο βρίσκεται στην αρχαϊκή συλλογή του Βρετανικού Μουσείου. Οι τρεις πολύ σημαντικές αυτές οριζόντιες στιβάδες της τριπλοβλάστης δημιουργούν δύο κοιλότητες, δύο σπήλαια ή άντρα όπως είπαμε, την αμνιακή κοιλότητα και τον λεκυθικό ασκό, όπως ονομάζονται στη βιολογία. Η ζωή ξεκινά κυριολεκτικά σαν μία φυσαλίδα
Δείτε και εδώ στο σύνολό της. Σαν μια φυσαλίδα. Μέσα στο βασίλειο του Θεού Ποσειδώνος. Καθώς έχουμε αναφέρει, κάθε κύτταρό μας αποτελείται κατά 75% από νερό. Η βλαστοκίστη που δημιουργείται μόλις την 5η μέρα μετά τη γονιμοποίηση γεμίζει με νερό. Και για μία ακόμη φορά βλέπουμε ότι και η αμνιακή κοιλότητα γεμίζει με αμνιακό υγρό που αποτελείται κατά 97% από νερό. Με τόσο νερό στο σώμα μας, δικαίως η επόμενη εορταστική μέρα μετά την 6η Αρτέμιδος και την 7η Απόλλωνος ήταν η 8η μέρα κάθε τρέχοντος συσταμένου μηνός, αφιερωμένη στον Θεό Ποσειδώνα και στον Θησέα. Εδώ θα κάνω μία παρένθεση για να παρουσιάσω μία πολύ σημαντική νέα ερμηνεία από το βιβλίο μου με τίτλο «Αστρονομία και Βιολογία στα αρχαία ελληνικά αγγεία» από τις εκδόσεις Ηλιοδρόμιων. Εκεί λοιπόν αναφέρω ότι ο Πλάτων ακριβολογεί όταν μας λέει ότι ο Ποσειδών είναι ο ποσίδεσμος, ο δένον τα πόδια, ώστε όταν φτάνουμε στο νερό να μην μπορούμε πλέον να περπατήσουμε. Είναι άραγε όμως μόνο αυτό που εννοεί ο Πλάτων. Πόσεις είναι και το νερό που κατακλείζει το σώμα μας και τη γη μας. Με τις επιστημονικές γνώσεις που έχουμε σήμερα, οδηγούμε στη συνερμηνία που μας λέει ότι ποσίδεσμος είναι η δεσμή του υδρογόνου, η δεσμή του νερού σε όλες τις μορφές του στη φύση. Στη χημεία δένει τα πόδια των στοιχείων και στο μικρό κόσμο της βιολογίας δένει τις δύο έλικες του DNA. Το DNA βρίσκεται στον πυρήνα κάθε κυττάρου μας. Και προσέξτε κάτι ακόμα. Οι διαμοριακοί δεσμοί υδρογόνου μεταξύ των μορίων νερού σχηματίζουν εξάγωνα, όπως το άνθος της ζωής, αλλά όπως και ο κύτταρος, τα κελιά των μελισσών. Έτσι λοιπόν και στην εμβριολογία, το υγρό στοιχείο, το νερό υπό την ισχύ και την κυριαρχία του Ποσειδώνος είναι καθοριστικό για τη δημιουργία της ζωής. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Ποσειδών είναι γιος του Κρόνου και της Ρέας, του άπειρου χρόνου και της κοσμικής ροής, Ρέας, που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένωση των στοιχείων και την εκδήλωση της υλικής κοσμογονικής πραγματικότητας. Η απογραφή του Μινωικού Θησαυρού συνεχίζεται. Στην τέχνη, στο σκληρό αυτό δίσκο της μνήμης, όπως την αναφέρω συχνά, οι καλλιτέχνες έχουν φροντίσει να αποτυπώσουν και αυτό το βιολογικό στάδιο, σχηματοποιημένο σε πολύτιμο έργο τέχνης, σε ένα μοναδικό κόσμημα. Σε ένα επίσης μινωικό χρυσό δαχτυλίδι συναντάμε το ίδιο σχήμα και την ίδια τριπλή στρωματική διάταξη με την δημιουργία του εμβρίου, δηλαδή τον τριπλό εδώ εμβρυϊκό δίσκο, 1, 2, 3, την αμνιακή κοιλότητα επάνω, το λεκυθικό ασκό κάτω και τον περιβάλλοντα χώρο, εδώ. Είναι διακοσμημένο με ένθετες πολύτιμες πέτρες από λάπις λάζουλη στο μπλε χρώμα της Ποσειδώνιας θάλασσας, όπως το νερό που κατακλείζει το έμβριο. Έτσι έχουμε τέχνη και βιολογία να συμβαδίζουν για άλλη μία φορά. Ο τριπλός αυτός στρογγυλός δίσκος που τόσο αναλύσαμε, φανταστείτε ότι διπλώνει και κλείνει σαν κύλινδρος, όπως μια πίτα από σουβλάκι, και εν συνεχεία κάμπτεται προς τα εμπρός. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η μετατροπή του σε ένα τρισδιάστατο κυλινδρικό έμβριο. Κατόπιν ακολουθεί ο σχηματισμός του νευρικού σωλήνα που θα εξελιχθεί σε σπονδυλική στήλη αργότερα. Εδώ θέλω την προσοχή σας. Στην εικόνα του ανθρωπίνου εμβρίου, εδώ, η χρωματισμένη περιοχή στη ράχη μας δείχνει τον ήδη σχηματισμένο νευρικό σωλήνα. Βλέπουμε με χρωματιστούς κόκκους την αντίστοιχη οριζόντια μετακίνηση των μεταναστευτικών κυττάρων σε ζώνες. Προσέξτε, καθοδηγούμενα από σήματα πηγαίνουν στη σωστή θέση όπου διαμορφώνουν τα διάφορα όργανα του ανθρωπίνου εμβρίου. Στη μέση έχουμε άλλο ένα υπέροχο χρυσό κόσμημα μέλισσας με άνθος. Περιγράφεται ως το ωραιότερο κόσμημα της μεγάλης μητέρας Ρέας ή της μεγάλης μητέρας Αρτέμιδος Μέλισσας.
η οποία λατρευόταν στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη, όπως συμπεραίνεται από τα κρητικά ιερογλυφικά που είναι χαραγμένα στο κυρίω σώμα της Μέλισσας. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω εικόνες. Σε αυτό το κόσμημα βλέπουμε ξεκάθαρα την οριζόντια μετανάστευση των βλαστοκυττάρων να σχεδιάζεται με σειρές από χρυσούς κόκκους. Στην τρίτη εικόνα έχουμε τα στάδια ανάπτυξης της Μέλισσας, προνύμφη και δύο νύμφες, οι οποίες ανατέμνονται αντίστοιχα σε τρία μέρη που αντιπροσωπεύουν το κεφάλι, τον θώρακα και την κοιλιά, ίδια με το ανθρώπινο έμβριο αριστερά. Έτσι βλέπουμε τα βλαστοκύτταρα να μεταναστεύουν ακολουθώντας τις εντολές συγκεκριμένων γονιδίων που βρίσκονται στο DNA. Για την ακρίβεια, είναι γονίδια κατεξοχήν υπεύθυνα για την πολικότητα και για το γενικό σωματότυπο κάθε εμβρίου στο κατά μήκος άξονά του, καθώς και για την απόκτηση της ιδιαίτερης ταυτότητας και λειτουργίας κάθε κυττάρου. Θα σταθούμε για λίγο στο σημείο που είπαμε ότι σήματα καθοδηγούν τα βλαστοκύτταρα. Τι είδους σήματα είναι αυτά και από πού πηγάζουν? Η ανάπτυξη ενός ολόκληρου πολύπλοκου και πολυκύτταρου οργανισμού όπως ο άνθρωπος από ένα μόνο κύτταρο δεν είναι μόνο ένας εξελικτικός άθλος. Σύγχρονες επιστημονικές έρευνες μας πληροφορούν ότι πολύπλοκες εντολές αλληλένδετες με χημικά, με ηλεκτρομαγνητικά και ηχητικά σήματα κινητοποιούν τα γονίδια σαν πλήκτρα και διαμορφώνουν ολόκληρο το σχέδιο σώματος και την ξεχωριστή μορφή κάθε οργανισμού. Όλη αυτή η ανώτερη ενορχήστρωση βρίσκει ως πρώτους εκτελεστές τα βλαστοκύτταρα, που σωστά κατευθυνόμενα μέσω δονητικών σημάτων θα μετακινηθούν υπεύθυνα έτσι ώστε να διαμορφώσουν τους ιστούς και να συνθέσουν σαν μουσική συμφωνία ένα νέο σώμα, ένα νέο φορέα για να μπορέσει η ψυχή να έρθει ώστε να έχει την εμπειρία της ζωής. Κάθε σώμα έχει το δικό του ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ταλάντωσης. Οι ιδιοσυχνότητες από κάθε όργανο του σώματός μας συνθέτουν σαν μουσική συμφωνία τον ξεχωριστό ήχο που έχει κάθε ζωντανός οργανισμός. Μεταφερόμαστε τώρα στην πάνσοφη ελληνική παράδοση. Ποια είναι η θεά της ζωογονίας? Είναι η Ρέα που γεννάει τη ζωή. Είναι η πηγή της ζωογόνου κοσμικής ροής, του κοσμικού παλμού και αναφέρεται ως μητέρα των θεών αλλά και των θνητών ανθρώπων. Στον ορφικό ύμνο της η πιο χαρακτηριστική αναφορά προς τη θεά είναι την Πανόδουπε και στα δύο έργα τέχνης βλέπουμε τη θεά Ρέα Κυβέλη να κρατά το τύμπανο με το αριστερό χέρι και τη φιάλη στο δεξιό. Ο μαρμάρινος ανάγλυφος Ναΐσκος βρέθηκε στην ενεάκρουνο πηγή της Αθήνας, η οποία ονομαζόταν Καλλιρόη. Βρισκόταν στους πρόποδες της Ακροπόλεως, από όπου έπαιρναν νερό για την τέλεση θρησκευτικών τελετουργικών, κυρίως γάμων, συμβολίζοντας την καλή ροή στη νέα ζωή και επίσης για το λουτρό της νύμφης, με σκοπό την ευγονία και την επιθυμητή εγκυμοσύνη. Ενώνοντας την ελληνική παράδοση με τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις που προαναφέραμε, ξαφνικά φωτίζεται ο νους μας και βλέπουμε το βαθύτερο νόημα των πραγμάτων. Με αυτή τη σύνδεση συνειδητοποιούμε ότι στην εμβρυϊκή ανάπτυξη οι ταλαντώσεις που δίνουν κίνηση στις στιβάδες των βλαστοκυττάρων είναι τα κοσμικά ηχητικά σήματα, οι δονήσεις του τυμπάνου της μητέρας Ρέας. Αυτά είναι που δίνουν την εντολή για ρυθμική ροή επί 9 ημέρες και τη δέκατη διαφοροποιούνται. Η θεά Ρέα είναι η ενεάκρουνο ζωοδόχος πηγή, προσωποποιημένη. Είναι η κοσμική ταλάντωση που ενεργοποιεί το νερό, το οποίο είναι υπό την κυριαρχία του γιού της Θεού Ποσειδώνος, μέσα σε κάθε κυττάρό μας, στους δεσμούς υδρογόνου της διπλής έλικας του DNA. Η περιστρεφόμενη έλικα DNA σαν ενισχυτή σημάτων ενεργοποιεί τα γονίδια που ρυθμίζουν τη διαδοχική και αιτηματική εξέλιξη των εμβρίων. Οι τυμπανόδουπες ταλαντώσεις
δίνουν το ηχητικό σήμα και τα βλαστοκύτταρα συγχρονίζονται, μετακινούνται, μεταναστεύουν με ρυθμική καλλιρόη στο σωστό τόπο και χρόνο, δημιουργώντας ιστούς και ζωντανούς οργανισμούς. Μόνο να θαυμάσουμε μπορούμε. Μετά από το μεγάλο αυτό ταξίδι στην τέχνη και στη γνώση, θα κλείσουμε τη σημερινή μας ανάλυση με ένα στοχασμό. Αριστερά έχουμε τη σχεδιαστική αποτύπωση του αρχικού άντρου ή σπηλαίου, του ονομαζόμενου γαστριδίου, από τα πρώτα στάδια της δημιουργίας ενός εμβρίου. Στη δεύτερη εικόνα βλέπουμε μία κυψέλη μελισσών, που συμβολίζει την πολύβοη και δημιουργική ζωή μας. Και στην τρίτη εικόνα έχουμε την αρχιτεκτονική δομή ενός μυκηναϊκού θολωτού τάφου που φιλοξενεί το νεκρό σώμα στο τέλος του βίου μας. Σε σχήμα όμοιο με το πρώτο γενεσιουργό σπήλαιο στην αρχή της ζωής. Ξεκινώντας την περιπέτεια της ζωής από ένα κύτταρο, ακολουθούμε τον συμπαντικό ρυθμό από το τύμπανο της θεάς Ρέας που μας οδηγεί στο τρίστρατο, της τριοδίτης Εκάτης, και κλείνουμε την ταραχώδη ένσαρκη πορεία μας αφιερώνοντας τελετουργικά το υλικό μας σώμα στην Τυμβιδή Εκάτη. Ακολουθώντας κατ' επανάληψη αυτή τη βιολογική πορεία, κάποια στιγμή θα θελήσουμε να λήξει η περιπλάνησή μας γύρω από τον κόσμο της γέννησης, ώστε να απελευθερωθούμε από τον κύκλο των επαναγεννήσεων στο υγρό βασίλειο του Ποσειδώνος. Με πολύ σεβασμό, ως επίλογο στη σημερινή μας παρουσίαση, θα έβαζα την ορφική φράση «Κύκλου ταν λήξε και αναπνεύσε κακότητος». Εύχομαι λοιπόν σε όλους μας κάποτε να λήξουν οι κύκλοι της ζωής και να λυτρωθούμε από οτιδήποτε μας κρατά δέσμιους στην ύλη. Για άλλη μια φορά λοιπόν, γεια σας και σας ευχαριστώ θερμά που με ακούσατε. Με την καλησπέρα μας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Βρισκόμαστε εδώ στην κυρία Φίλη να καταγράψουμε την καινούργια καταγραφή για τη Μέλισσα. Και έχουμε από τον Βαγγέλη και τη Μαργαρίτα δύο ομογενείς από Γερμανία. Έχουμε και τα ηλεκτρονικά μας που κινούνται. Ένα δώρο. Ένα εξοπλιστικό δώρο για τις κάμερες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως σας έχουμε πει, εμείς οι φυκτορίες μας ενδιαφέρουν τα χρήματα. Δεν δουλεύουμε για χρήματα, ενδιαφέρουμε από πουθενά χρήματα. Το δώρο σας στον εξοπλισμό είναι ό,τι πιο σημαντικό για εμάς. Όχι ότι στηριζόμαστε σε αυτά, αλλά είναι ένα κομμάτι από εσάς. Η Μαργαρίτα λοιπόν και ο Βαγγέλης μας έστειλε το επόμενο κομμάτι της κάμερας. Θα το συναρμολογήσουμε και θα το δείτε στη λειτουργία. Μαργαρίτα, Βαγγέλη, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Παίρνουμε την κάμερα στο χέρι. Και πάλι Μαργαρίτα και Βαγγέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνδέθηκε. Και με το σύστημα αυτό πήρε τη δυνατότητα η κάμερα να μπορέσει να έχει monitor η ομιλήτρια το πρόσωπό της. Και πάλι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.